Καλημέρα σας, κυρία Φωτίου. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είναι και θέμα αρμοδιότητας δικής σας. Όλη αυτή την ιστορία με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αν σε μία παράγραφο θέλουμε να κάνουμε έναν απολογισμό μέχρι τώρα, πού βρισκόμαστε? Να σας πω. Βρισκόμαστε στο ότι έχουμε πολύ γρήγορα υλοποιήσει το πρόγραμμά μας, με την έννοια ότι όλες οι ημερομηνίες που υποσχεθήκαμε στη Βουλή τρέχουν κανονικά χωρίς καμία αναθεώρηση, δηλαδή μέσα 20 μέρες βγήκε η ΚΙΑ, η κοινή υπουργική απόφαση που μπορούσε να εξειδικεύει τον νόμο. 20 Απριλίου, όπως ξέρετε καλά, άρχισε η υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά από τους ωφελούμενους, είτε από το σπίτι τους, είτε από όπου θέλουν με την οικογένειά τους, ή από ΚΕΠ, από τα ΚΕΠ, το πλησιέστερο ΚΕΠ προς αυτούς. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω ενημέρωση σήμερα το πρωί, αλλά μέχρι την Παρασκευή υπήρχαν 90.000 αιτήσεις, μέχρι την Πρωτομαγιά δηλαδή. Για τις πρώτες 10 μέρες. Ο ρυθμός είναι 10 με 13.000 αιτήσεις τη μέρα, εκτός από τα Σαββατοκύριακα που πέφτει. Είναι μισό-μισό περίπου, δηλαδή 50% των ωφελούμενων τα κάνουν από το σπίτι τους και άλλα 50% από τα ΚΕΠ. Ωραία, είμαστε στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Μετά θα ακολουθήσει η δεύτερη τελειώνει φάση. Τελειώνει 20 Μαΐου αυτό. Mm-hmm. Τελειώνει. Ναι, ναι. Μετά γίνεται η αξιολόγηση ηλεκτρονικά και ελπίζουμε ότι σε 10 με 15 μέρες το αργότερο, δηλαδή αρχές Ιουνίου, πρέπει να έχει βγει ο κατάλογος ωφελουμένων. Αμέσως μετά θα γίνουν οι ενστάσεις, λογικά, ή όχι? Καλά, όχι, εντάξει, εντωμεταξύ οι ενστάσεις είναι σε συγκεκριμένα περιεχόμενα, δεν είναι παντού, θα τα πούμε εκείνες τις μέρες ξανά, αλλά ο κατάλογος των ωφελούμενων έτσι κι αλλιώς δεν θα περιμένει τις ενστάσεις, θα πάει στα... γιατί η ένσταση είναι η μη συμπερίληψη. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν με βάλατε και μένα μέσα. Για κάποιο λόγο κάνατε λάθος κτλ. Λοιπόν, όσοι έχουν μπει, καλώς έχουν μπει. Θα πάνε λοιπόν αυτοί που έχουν μπει κατάλογοι στους αποδέκτες, δηλαδή στη ΔΕΗ από τη μια. Θα πάνε στην τράπεζα που έχουμε επιλέξει. Για την Πειραιώς εννοείται, για αυτά τα μέτρα? Όχι, η Πειραιώς κάνει αυτό το πρόγραμμα ανεξάρτητα από την κάρτα που δίνουμε εμείς. Ναι, το ξέρω, αλλά τα στοιχεία η Πειραιώς θα πάρει μόνη της, δεν τα πάρει από εσάς? Δεν θα είναι οι δικαιούχοι οι δικοί σας? Α, ναι, θα τα πάρει και η Πειραιώς, εφόσον θέλει πράγματι να κάνει αυτές τις παροχές που έχει εξαγγείλει. Δεν θα γίνει μια διαδικασία άλλη για την Πειραιώς, δηλαδή θα δώσετε εσείς τη λίστα μιλάει, αυτή? Ναι. Η Πειραιώς λέει για τους ωφελούμενους του δικού μας προγράμματος ότι θα κάνει, τις παροχές που θα κάνει, οι οποίες σημειωτέων για να τις κάνει και ιδιαίτερα τα κόκκινα δάνεια έχει πάρει έγκριση από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί ελπίζω ότι και η κυβέρνηση δικιά μας που θέλει να κάνει τα μέτρα που θέλει να πάρει για τα κόκκινα δάνεια θα πάρει και αυτή αντίστοιχα όλο το πακέτο, αφού ήδη η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα το έχει θεωρήσει ενδιαφέρον μέτρο και θετικό για την Πειραιώς. Ναι. Από εκεί και ύστερα λοιπόν θα αρχίσουν να τυπώνονται και οι πλαστικές κάρτες, δηλαδή θα είναι κάρτες Mastercard, θα μπορούν να περάσουν από οποιοδήποτε κατάστημα μόνο τροφίμων, έτσι, τις οποίες θα πάρουν οι ωφελούμενοι. Τώρα, έχετε το ποσό, είναι συγκεκριμένο, δεν είναι 200 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια, 203 για την ακρίβεια. Αυτό το ποσό θα μοιραστεί σε όλους εκείνους οι οποίοι πληρούν προϋποθέσεις? Όχι, ή... όχι. Στους 150.000 οι οποίοι, γιατί είναι υπολογισμένα τα έξοδα για την κάθε δράση. 150.000 που πληρούν τις προϋποθέσεις για το ρεύμα, 150.000 περίπου, 153 που πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά και έρχονται πρώτοι στον κατάλογο. Θα σας πω πώς έρχεσαι, ανεβαίνεις με μια μοριοδότηση που γίνεται. Λοιπόν, 153.000 για όσους θα πάρουν την κάρτα σύντηση και 30.000 μόνο, το έχουμε πει από την αρχή, για την επιδότηση ενοικίου. Πώς γίνεται η πρημοδότηση? Γίνεται, όπως είπαμε από την αρχή, πρημοδοτείται το παιδί.
δηλαδή οικογένειες μονογονεϊκές ή και πολύτεκνες πρημοδοτούνται παραπάνω από τις άλλες. Αν έχουν τα ίδια ισοδηματικά κριτήρια, παραδείγματος χάρη, προηγούνται αυτοί που έχουν παιδιά, mm-hmm. προηγούνται αυτοί που έχουν άνεργους, προηγούνται αυτοί που έχουν αμαία. Άρα κάνουμε μία επιπλέον μοριοδότηση, καταλάβατε. Ναι. Και έτσι καταλήγουμε σε αυτά τα νούμερα που μόλις σας είπα. Κυρία Φωτίου, αυτά τα εκατομμύρια που προαναφέρατε έχουν προκύψει από τους μνημονιακούς νόμους, από το προηγούμενο πλεόνασμα που είχατε κατηγορηθεί. Όχι, 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 όχι. Από πού? Δεν έχουμε καμία σχέση με το προηγούμενο πλεόνασμα. Είναι από δύο μέτρα. Το ένα είναι από περισσευούμενα εντός εισαγωγικών του κάθε Υπουργείου, ελάχιστα δηλαδή χρήματα που μπορούσε να διαθέσει το κάθε Υπουργείο, και το περισσότερο ποσό από αυτό είναι από τα κέρδη που θα έχουμε από τις προμήθειες κυρίως των νοσοκομείων, αλλά όχι μόνο, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν ένα μεγάλο πάρτι. Θα έχουμε υπολογίσει με βάση έναν αλγόριθμο πόσα χρήματα ακριβώς θα εξοικονομήσουμε και ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων, όχι σημαντικό μπροστά σε αυτά που θα εξοικονομήσουμε, θα πάει σε αυτή την επιδότηση. Άρα λεφτά δεν υπάρχουν, δηλαδή λέτε θα βρεθούν. Όχι, δεν σας είπα αυτό. Σας είπα ότι για να ξεκινήσει. Έχουν αποδώσει το πρόγραμμα, δηλαδή, αυτά τα μέτρα. Περιμένετε, ναι. Τα 200 εκατομμύρια πληρώνονται σταδιακά σε 9 μήνες. Mm-hmm. Νομίζω έχουμε συνεννοηθεί. Βεβαίως, ναι. 200 έτσι. Δια του 9, περίπου 20 εκατομμύρια το μήνα θα χρειαστεί. Μπράβο. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έτσι κι αλλιώς μία μαγιά χρημάτων από τα Υπουργεία. Εντάξει, λοιπόν, η οποία μας στάνει μια χαρά για να ξεκινήσει το πρόγραμμα και όχι μόνο. Τα οποία, χρήματα στα Υπουργεία σε τι κονδύλια, δηλαδή είναι για άλλους λόγους και θα δοθούν για εκεί. Δεν καταλαβαίνω κάτι. Κάθε Υπουργείο έχει κάποια κονδύλια τα οποία ήταν πιο ελαστικά και τα οποία μπορούσε να τα διαθέσει. Δηλαδή, άλλος για παραστάσεις, άλλος γιατί ας πούμε είχε κάτι παραπάνω σκεφτεί σε ένα τομέα το οποίο δεν βλέπει ότι δεν απορροφούνται και δεν έχει νόημα. Έγινε μια πολύ εντελεχής λοιπόν προσπάθεια όλο αυτόν τον καιρό και μην πάτε να πείτε ότι δεν υπάρχει. Όχι, εγώ δεν πάω να πω. Εγώ χρησιμοποιώ στοιχεία και βλέπω το εξής, ότι το 2011 ας πούμε τα Υπουργεία όλα ήταν ελληματικά. Ξαφνικά πώς βρέθηκαν μαγιά, πώς βρέθηκε η μαγιά, αυτό δεν νομίζω. Να με συγχωρείτε, ήταν ελληματικά με τον τρόπο που διαχειρίζονταν το χρήμα. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά περιμένετε να τελειώσουμε με τις διαπραγματεύσεις και θα βγαίνω πολύ πιο συχνά να σας λέω πώς διαχειρίζονταν το χρήμα το 2013 και το 2014. Δεν και τι πράγματα έχω βρει εδώ πέρα, κυρία εδώ μέσα που Φωτίου, βρίσκομαι. Δεν αμφισβητεί κανείς αυτό που λέτε. Νομίζω ότι στην Ελλάδα ζούμε όλοι, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, και αν λοιπόν εμείς νομίζουμε και είμαστε πολύ πεπισμένοι ότι μπορούμε να κάνουμε οικονομίες όπως κάνει και κάθε ελληνική οικογένεια, τις κάνουμε για καλό σκοπό. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Πρακτικά σήμερα δηλαδή φαντάζομαι ότι αφού το έχετε επεξεργαστεί το σχέδιο, θα ξέρετε Φερρυππίν το Υπουργείο, τυχαία λέω, Υγείας, αν σήμερα μπορεί να δώσει. Όχι, ξέρω έτσι όπως με ρωτάτε ότι το Υπουργείο Άμυνας παραδείγματος χάρη έχει δώσει 20 εκατομμύρια. Γιατί το πρόγραμμα... δεν έχω κάτι να μελετήσω το κάθε Υπουργείο, αλλά αυτό το ξέρω γιατί μου το είπαν εμένα προσωπικά, ο κύριος Καμένος. Και γι' αυτό το θυμάμαι. Για την ανθρωπιστική κρίση εννοείται. Βεβαίως. Μάλιστα, ωραία. Αυτό που είχατε πει σε μια συνέντευξή σας, ότι όποιος έχει κάτω από 6.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο, mm-hmm. θα έχει δωρεάν ρεύμα, ισχύει? Ακούστε να δείτε, πρώτον πρέπει να ζητήσει, να το αιτηθεί. Δεύτερον, το 6.000 είναι για τις πολυμελείς οικογένειες, το πλαφόν. Δυστυχώς, mm-hmm. η ακραία φτώχεια ορίζεται, και το έχω πει, στα 4.800 αναλογικά για τετραμελή οικογένεια, γονείς και δύο παιδιά. Άρα είναι αναλογικό με τα πόσα άτομα έχεις. Ναι. Καταλάβατε. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέγεται αναλυτικά. Mm-hmm. Ναι. Τώρα, βεβαίως, αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Απλά ο συνάδελφος, ο Κώστας, ο Βαραγιάννης, εστιάζει και η κυρία Φωτίου για έναν απλό λόγο. Γιατί ελπίζετε, πιστεύετε, με μια καλύτερη διαχείριση να περισσεύουν χρήματα από τα Υπουργεία. Αυτό προϋποθέτει να κλείσει και το κομμάτι της διαπραγμάτευσης, ώστε να μην χρειαζόμαστε να παίρνουμε λεφτά από όπου βρίσκουμε, γιατί φαντάζομαι ότι προτεραιότητα θα δοθεί, αν θα έρθει η στιγμή να πάρουμε χρήματα,
εκεί όπου τα χρωστάμε, με βάση και μέχρι σήμερα τα βήματα πάνω στα οποία πατάμε. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση χρειαστεί πάλι 30-40 εκατό, 200 εκατομμύρια για μια δόση και δεν έχουμε κλείσει τη συμφωνία, θα πρέπει τα χρήματα που περισσεύουν, αν περισσεύουν σε Υπουργεία, να δοθούν εκεί, έτσι δεν είναι? Θα έρθω αμέσως για τη συμφωνία και για τις πολιτικές εξελίξεις πάνω στη συμφωνία, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε αντιληφθεί και εσείς, βεβαίως, όπως όλος ο ελληνικός λαός, ότι η διαπραγματευτική γραμμή της κυβέρνησης σήμερα αλλάζει. Έχει κατευθυνθεί πλέον από το Σαββατοκύριακο και εδώ και μετά από τη συζήτηση του Συμβουλίου σε ένα νέο πεδίο. Θα το εξηγήσω αμέσως ένα δευτερόλεπτο, όχι ένα, παραπάνω. Όχι, λίμον, έχετε χρόνο. 2 με 3 λεπτά μόνο για να πω το εξής για το ΤΕΒΑ. Εκτός από αυτά τα χρήματα, τα 203, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 45 εκατομμύρια που δεν απορροφήθηκαν από το 2014, 45 από το 2015 και 45 εμπροστοβαρή για το 2016, τα οποία θα δοθούν σε συμπράξεις κοινωνικές συμπράξεις σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες μετέχουν δήμοι, εκκλησίες, ΜΚΟ και περιφέρειες. Αυτές οι κοινωνικές συμπράξεις είναι 60 τον αριθμό σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτές θα διανεμηθούν πρώτα το Υπουργείο, θα προκηρύξει τρόφιμα, αυτές θα πάρουν τρόφιμα πάλι για να τα δώσουν πάλι στους άπορους. Θα γίνει με τον ίδιο τρόπο, με ηλεκτρονική πλατφόρμα, αλλά τα εισοδηματικά κριτήρια θα αλλάξουν. Γιατί εδώ τώρα τα τρόφιμα θα δίδονται με σακούλα από τα κοινωνικά παντοπολία και με... και μαγειρευμένα έτσι σε συσίτια. Λοιπόν, αυτό είναι τα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους, τα οποία δεν τα χρησιμοποίησε η περασμένη κυβέρνηση. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή έχω ήδη βγάλει νέα ΚΙΑ, άλλη κοινή υπουργική απόφαση, την έχω βγάλει εδώ και 2 μέρες, 3 μέρες. Έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και επιταχύνω και αυτά τα χρήματα για φέτος και για του χρόνου βεβαίως. Λοιπόν, άρα δεν είναι, όπως είπα από την αρχή, δεν είναι μόνο μία μεριά από όπου θα ψάξουμε να βρούμε χρήματα για τους συνανθρώπους μας που έχουν μεγάλη ανάγκη. Είναι πολλές οι μεριές. Και όπως είπα από την αρχή, τα λεφτά που δίναμε εμείς είναι λίγα, αλλά θα κάνω το παν για να τα πολλαπλασιάσω αυτά τα χρήματα. Όλοι το Υπουργείο το προσπαθεί και όλη η κυβέρνηση. Και να είστε αισιόδοξοι σε αυτό το τομέα ότι θα πάμε καλύτερα. Μακάρι, κύριε Φωτίου. Ναι, ακούστε τώρα λίγο κάτι. Πάμε την προηγούμενη πολιτική διαπραγμάτευση. Όχι, θέλω να σταθούμε στο σημείο της διαδικασίας, διότι την Πέμπτη εδώ στον Focus φιλοξενήσαμε έναν διευθυντή από ένα ΚΕΠ εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας είπε ότι είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν και να διεκπεραιωθούν όλες αυτές τις δουλειές που έχουν αναλάβει, δηλαδή οι αιτήσεις. Και μας μίλησε για ουρές, μας μίλησε για πλήθος αρμοδιοτήτων οι οποίες έχουν περάσει τα ΚΕΠ και βασικά μας μίλησε για αδυναμία να εξυπηρετήσουν αυτή τη διαδικασία. Έχει δίκιο, όχι όμως για το δικό μας πρόγραμμα, γιατί ευτυχώς εμείς, επειδή έχουμε μία ανοιχτή γραμμή ζωντανή με 4 υπαλλήλους που απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις των πολιτών όλη τη μέρα, η οποία είναι με εθελοντές από το ΕΚΑ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εθελοντές υπαλλήλους. Λοιπόν, νομίζω και επειδή έχουμε κάνει και πολύ συγκεκριμένα σεμινάρια για το τι σημαίνει η τι γίνεται με αυτές τις αιτήσεις ανθρωπιστικής κρίσης, τα ΚΕΠ πάνε αρκετά καλά και χωρίς συμφόρηση από ό,τι βλέπουμε εμείς γενικώς. Γιατί και σας είπα ότι το 50% του φόρτου γίνεται έξω από τα ΚΕΠ, έτσι. Και ελπίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, γιατί βγάλαμε και ενημερωτικά φυλάδια και τα πάντα, ο κόσμος θα ξέρει καλύτερα πώς να το κάνει και δεν θα τα επιβαρύνει. Αλλά έχουν δίκιο, γιατί πράγματι, επειδή όσο περνάει ο καιρός προχωράμε σε μια ηλεκτρονική πλέον δικτύωση όλων αυτών των πραγμάτων, ώστε να μπορούν να γίνονται και γρήγορα και να μπορούν να διασταυρώνονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνονται σε εμάς διασταυρώνονται πρώτον με το τάξη, δεύτερον με όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Υπουργείου Εργασίας που λέει για τα επιδόματα που έχουμε, τα επιδόματα για τα ΜΕΑ, τα επιδόματα για τους άνεργους, δηλαδή ό,τι δηλώνεται
από κάποιον πιθανά ωφελούμενο, διασταυρώνεται ηλεκτρονικά, καταλάβατε. Τώρα, η ιστορία όπου όλα αυτά βρίσκονται σε μια γκρίζα σφαίρα και ο καθένας κάνει πελατειακές σχέσεις, τελειώνει. Κυρία τελειώνει Φωτίου. Εδώ, δεν θα παίξουμε με τη φτώχεια εμείς. Κυρία Φωτίου, πείτε μας λίγο το εξής. Μέχρι την Παρασκευή Σάββατο, η συζήτηση γινόταν για τις επόμενες λίγες μέρες, όπου οι κόκκινες γραμμές θα ήταν οι καθοριστικές και δεν θα κάναμε πίσω, για να κλείσουμε όμως τη συμφωνία, γιατί κάναμε αλλού υποχωρείς όπως διατείνεται η κυβέρνηση, ενώ η άλλη πλευρά δεν υποχωρεί σε τίποτα. Ερχόμαστε μετά την Κυριακή, μετά τη χθεσινή συνάντηση και συζήτηση, και λέμε, αλλάζουμε ρότα, δεν πάμε για την ενδιάμεση συμφωνίας, δεν πάμε για τη μεγάλη συμφωνία τον Ιούνιο, αλλά πάμε για μια μεσαίου μεγέθους συμφωνία για το 15-16. Πότε θα το προλάβουμε αυτό, όταν δεν προλάβαμε την ενδιάμεση της ενδιάμεσης? Θα σας εξηγήσω ακριβώς ποιο είναι το επίδικο της περίοδου και θα δείτε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα να προλάβουμε, να μην προλάβουμε, το ένα είναι μεγάλο και το άλλο είναι μικρό. Ακούστε, η ενδιάμεση συμφωνία ή η συμφωνία γέφυρα, αν θέλετε, είχε νόημα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν διότι από τη μια λύνονταν πολύ γρηγορότερα πράγματα τα οποία θέλαν μεγαλύτερη συζήτηση, άρα τα πιο εύκολα, αν θέλετε, μπαίναν στο τραπέζι, και το δεύτερο ήταν ότι θα υπήρχε ρευστότητα στην Ελλάδα, θα δίνεται δηλαδή η δυνατότητα να μην απειλείται κάθε μέρα με οικονομική ασφυξία. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο έγινε. Και δυστυχώς δεν έγιναν με ευθύνη των εταίρων. Τι εννοώ δηλαδή, ούτε οικονομική ρευστότητα υπήρξε, το είδατε αυτό. Δηλαδή μπλόκαραν όλες τις δυνατότητες μιας οικονομικής ανάσας και από την άλλη δεν ζητούσαν τα εύκολα θέματα της άμεσης περιόδου να λυθούν, τόσο στα εργασιακά, όσο στα οικονομικά, όσο στη διαφθορά κτλ. Αλλά για όλα τα Υπουργεία, και το είμαι σε θέση να το γνωρίζω καλώς για το δικό μας, ζητούσαν το μακροπρόθεσμο σχέδιο που έχουμε της τετραετίας. Δηλαδή ζητούσαν στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο σχέδιο. Περιττό να σας εξηγήσω ότι πήγαμε και με αυτό. Εγώ δηλαδή προδιαγράφω τι θα κάνω σε τετραετία και με τους ευρωπαϊκούς πόρους και με τους στοχούς και ποια είναι η πολιτική που θα έχουμε για την κοινωνική ένταξη και ούτω καθεξής. Ανταυτού λοιπόν, εδώ δηλαδή γίνεται ένα περίεργο παιχνίδι. Από τη μία δεν μας δίνουν την οικονομική ανάσα που ήταν το υπεσχημένο του προγράμματος γέφυρας, της συμφωνίας γέφυρας, και από την άλλη ούτε το υπεσχημένο των άμεσων μέτρων. Εμείς κηρύθηκε. Τι κάναμε από αυτά τα οποία υπογράψαμε? Πείτε μας όμως συγκεκριμένα, σας όχι γενικώς. Θα σας πω αμέσως. Θέλω να μου πείτε. Εγώ σε αυτά, και μιλάω πάντα για αυτά που ξέρω, έτσι, καλά. Δηλαδή, από τα υπεσχημένα ήταν η ανθρωπιστική κρίση, σωστά? Όχι, λοιπόν, όχι, δεν λέω αυτά που εσείς ως κυβέρνηση δεσμευτήκατε και καλά κάνετε και παλεύετε. Δεσμευτήκαμε από τους εταίρους. Οι εταίροι ήρθαν στο Υπουργείο από τη συμφωνία τρεις φορές για να συζητήσουν, κυρία, να βρούμε, κυρία, τα λεφτά. Κυρία, ακούστε Φωτίου, με καλά, γιατί λοιπόν έχει σημασία. Μιλάει για τη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Εγώ λέω 20 Φεβρουαρίου συμφωνήσαμε κάποια πράγματα. Ναι. Θέλω να μου πει, κυρία Φωτίου, υπουργός είστε. Ναι. Ένα από αυτά τα οποία συμφωνήσαμε και έγινε. Εδώ σήμερα μαθαίνουμε ότι και η λίστα Βαρουφάκη δεν είναι καν κοστολογημένη. Μα τι λέτε τώρα, παραδείγματος χάρη, πώς το μαθαίνετε αυτό? Εγώ να σας πω για το εγγυημένο εισόδημα. Δεν ήταν μέσα στα υπεσχημένα της 20ης Φεβρουαρίου. Τι θα κάναμε? Δεν το υλοποιούμε ακριβώς. Δεν έχουν έρθει τρεις φορές οι θεσμοί, κυρία εδώ, Φωτίου, και οι World Bank και κάνουν συζητήσεις με τους υπαλλήλους μας πώς το υλοποιούμε, κυρία Φωτίου, και έχει θέλω τελειώσει. Να γίνουμε συγκεκριμένοι. Σας λέω. Στη συμφωνία υπήρξαν συγκεκριμένα πράγματα στα οποία εμένουν και σήμερα, καλός ή κακός, κακός αν θέλετε, για να συμφωνήσουμε, οι δανειστές. Και είναι τα εργασιακά, είναι ο ΦΠΑ, είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Λέω εγώ, η κυβέρνηση από αυτά τα οποία προεβλέπονται εκεί, τι έχει κάνει μέχρι τώρα για να λέμε ότι οι άλλοι δεν μας δώσαν τα λεφτά που υποσχέθηκαν? Λοιπόν, μισό λεπτό. Και τα δύο που σας είπα ήταν μέσα στη λίστα Βαρουφάκη.
και η ανθρωπιστική κρίση ήταν αν θα την υλοποιήσουμε και πώς. Και η ιστορία του εγγυημένου εισοδήματος. Μα δεν είναι αυτό το διακύβευμα. Με το α, δεν ήταν αυτό το διακύβευμα. Όχι, όχι, στην τώρα παρούσα πάμε φάση. Παρακάτω. Σας... Να δεν το είναι αυτό, λέω, κύριε Φωτίου. Να πούμε την αλήθεια. Φωτίου, δεν είναι αυτό. Σας έπαιρναν τηλέφωνο δηλαδή και λέγανε εφαρμόστε τώρα το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση. Ή έλεγαν βεβαίως, εφαρμόστε για τις... Κάντε λάθος. Ξέρετε πώς γινότανε. Οι συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια. Φαίνεται ο ελληνικός λαός δεν έχει εικόνα γιατί καταλαβαίνω ότι ούτε εσείς δεν έχετε εικόνα. Ξέρετε πώς γίνονται οι συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια. Στο κάθε Υπουργείο, το τεχνικό κλιμάκιο στέλνει μια σειρά ερωτήσεων που είναι ακριβώς οι τεχνικές ερωτήσεις από τον Brussels Group. Πηγαίνουν οι υπάλληλοι λοιπόν και απαντούν. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου δεν πηγαίνουν πολιτικά στελέχη όπως είχαν συνηθίσει μέχρι σήμερα να πηγαίνουν οι υπουργοί και να μπαίνουν στα υπουργεία τους τα τεχνικά κλιμάκια και να κάθεται ο υπουργός Σούζα. Πάνε λοιπόν τα τεχνικά κλιμάκια σε συνεννόηση προφανώς με εμάς και τους δείχνουν όλο το σχέδιο και το σχέδιο και τις εκταμιεύσεις και πού θα βρούμε τα λεφτά και πώς θα κάνουμε το ρεύμα. Πρέπει να ξέρετε ότι συζητήσεις στο Υπουργείο το δικό μας ήταν εξαιρετικά εκτεταμένες για το πώς θα δοθεί από τη ΔΕΗ το δωρεάν ρεύμα. Το εντάξει, ξέρει γιατί, ο ελληνικός λαός αυτό. Αγαπητή μου κυρία Φωτίου, είμαι πιο σαφής δεν μπορώ να γίνω. Το κάνω παράδειγμα. Ανεβαίνω στο τρένο το Παρίσι και πάω Βόνι και πέφτει πάνω μου ο Τόμσεν. Και τον πιάνω το λαιμό και του λέω δώρα κερατά. Εμείς κάναμε αυτά. Να του πω τι κάναμε. Πείτε μου, να του πω τι κάναμε. Πάω τον πλακώσω. Αυτό που λέμε τώρα ότι κάναμε δεν ήταν. Όχι, όχι, δεν από τα βασικά. Εγώ λέω, δεν τον ένοιαζε το κυρία Τόμψε. Φωτίου, τότε όχι. Γιατί με ρώταγε τόσες φορές. Όχι, αυτό δεν είναι στην πρώτη γραμμή της διαπραγμάτευσης. Εκεί υπάρχουν πέντε κόκκινες γραμμές. Στην πρώτη γραμμή λέω, της διαπραγμάτευσης. Τι κάναμε εκεί συγκεκριμένα που οι άνθρωποι είναι τόσο άθλοι και δεν το δέχονται. Έχω μια. Επειδή έχω μπροστά μου τη συμφωνία. Εσείς νομίζετε ότι είμαστε άθλοι εμείς. Όχι, βέβαια. Όχι, κύριε Φωτίου. Προσπαθούμε να καταλάβουμε να παράξουμε κάτι για τους ακροατές, να καταλάβουν και οι ακροατές. Γι' αυτό θέλω και εγώ. Ωραία, μπροστά μου έχω ας πούμε την ανακοίνωση του Eurogroup 20 Φεβρουαρίου. Και μάλιστα. Λέει, μόνον η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, της παραταταμένης συμφωνίας από τους θεσμούς, θα επιτρέψει οποιαδήποτε εκταμείευση της δόσης. Έγινε αυτή η ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Αξιολογηθήκαμε. Ακούστε να σας πω. Αυτό ρωτάει ο συνάδελφος. Αξιολόγηση στα παραπάνω μέτρα, μέτρα βαρουφάκι, όχι αξιολόγηση του μνημονίου. Που είχε υπογράψει η περασμένη κυβέρνηση. Αν εσείς καταλάβατε ότι είχαμε πάει εκεί και υπογράψαμε ότι θα αξιολογηθούμε όπως προέβλεπε στο Σαμαρά για το μνημόνιο, τότε πράγματι είναι απατεώνας ο Αλέξης Τσίπρας που ήρθε και είπε τέλειωσαν τα μνημόνια. Εγώ εσείς πάλι. Καταλάβατε. Εγώ αγαπητή μου κυρία Θεανό, κυρία Φωτίου, ειλικρινά, εγώ στον προβληματισμό μου απάντηση δεν παίρνω. Λέω συγκεκριμένα στα πέντε. Όχι, δεν παίρνετε, δεν θέλετε να πάρετε. Όχι, σας λέω κυρία. Να τα πάρουμε ένα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, σας το είπα. Εργασιακό. Ασφαλιστικό. ΦΠΑ, ιδιωτικοποίηση. Αξιοποίηση περιουσία. Πέντε αγκάθια. Οι ίδιοι εμείς λέμε ότι είναι κόκκινες γραμμές. Λέω εγώ σε αυτά τα πέντε αγκάθια. Για μισό λεπτό. Όταν λέμε ότι το ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη. Βεβαίως, εκεί που είναι στα νησιά δεν μπορεί να πειραχθεί, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις που αν και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι μπορούμε να κάνουμε εναλλακτικές προτάσεις και έχουμε καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις. Εσείς το θεωρείτε αυτό καλό ή κακό? Καλό. Καλό. Πάμε παρακάτω. Στη λογική των δηλαδή, δεν μπορούμε να απαντήσουμε όταν λέει, κύριε μου, πάρε μέτρα για το ΦΠΑ. Εμείς δεν απαντάμε οριζόντια περικοπή του ΦΠΑ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν το απαντάμε αυτό. Οριζόντια αύξηση του ΦΠΑ. Όχι, καλά κάνουμε εναλλακτικές προτάσεις. Έχουμε ειδικά για το ΦΠΑ. Σας διαβεβαιώ ότι έχουμε τρεις εναλλακτικές προτάσεις. Ποια είναι αυτή την οποία δεν δέχονται. Τους την είπαμε λοιπόν, και δεν τη δέχονται. Τι συζητάνε. Και γι' αυτό ένα από τα θέματα που ήταν παραδείγματος χάρη την Πέμπτη. Όταν κάναμε το Υπουργικό Συμβούλιο, σας διαβεβαιώ ότι μεταξύ υπήρχαν οι εναλλακτικές λύσεις για το ΦΠΑ, οι οποίες συζητιόντουσαν και θα τελείωναν την Πέμπτη. Και τελείωσαν νομίζω. Δεν ξέρω τι επέλεγε γιατί δεν είμαι εγώ στη διαπραγματευτική ομάδα. Αλλά ξέρω ότι για το κάθε θέμα από αυτά που λέτε, η ελληνική κυβέρνηση πήγαινε με εναλλακτικά σενάρια κοστολογημένα. Αλλά όχι εναλλακτικά σενάρια που ντε και καλά θα με ξαναπήγαιναν εκεί που ήμουνα.
Μάλιστα. Αν είναι αυτό το ζητούμενο, δεν το κάναμε. Όχι. Εκεί που θα ήμασταν δεν θα ξαναπηγαίναμε. Μάλιστα. Για να καταστρέψουμε περαιτέρω την οικονομία. Γι' αυτό δουλεύαμε με διάφορα σενάρια. Ωραία. Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και πάρα πολύ ζωντανή. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Focus 103,6.